Αυτά τα είδωλα σημάδεψαν την παιδική, την εφηβική μας ηλικία. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Πρέλεβιτς. Στις χρυσές δεκαετίες που μεγαλώναμε, το 80 και το 90, ακόμη και εμείς που δεν είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, επιλέγαμε σε κάθε ντέρμπι μία πλευρά. Η μισή ήταν με τον Άρη και η άλλη μισή με τον ΠΑΟ. Σήμερα η Αθήνα έχει πάρει τα σκύτρα, αλλά η ατμόσφαιρα του κλασικού ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη έχει πάντα κάτι το ξεχωριστό. Ειδικά όταν κάνει πρεμιέρα στο κατάμεστο Nick Gallis Hall και κρίνεται στην παράταση. Ασημακόπουλο στη λήξη, στο σίδερο έχουμε παράταση. Εδώ νιώθεις πραγματικά πως μια ολόκληρη πόλη ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τιμάει και έναν θρύλο του ελληνικού αθλητισμού.